και επειδή μένουμε πολιτιστικά και μας αρέσει μένουμε, η τέχνη επιμένουμε. και το έχουμε αποδείξει αυτό και θέλουμε να σας το περάσουμε και σε εσάς αυτό. Πάμε όμως σε κάτι που αφορά τα παιδιά. Είναι ένας θεσμός Ευγενία, για όσους δεν το γνωρίζουν. Είναι 25 χρόνια τώρα που συμβαίνει αυτό το παιδικό θεατρικό φεστιβάλ στην πόλη μας, ναι. Έχει ξεκινήσει λοιπόν πριν 25 χρόνια από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Νίκος Καζαντζάκης. Και τώρα είναι το 25ο λοιπόν. Το 25ο και έχω μαζί παιδικό φεστιβάλ. Το υπέροχο αυτό φυλάδιο. Που έχει το πρόγραμμα. Θα περάσουμε το πρόγραμμα. Στον καλεσμένο μας να μας πει περισσότερα. Εσύ θα τον αναγγείλεις. Τον κύριο Μπελαδάκη Μανώλη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για το φεστιβάλ αυτό. Αυτό έχει ναι. Το πρόγραμμα μέσα, το φυλάδιο που κρατάει η Νίκη. Ναι. Καταρχήν να τονίσουμε ότι είναι το 25ο παιδικό φεστιβάλ. Ναι. Αυτό ουσιαστικά είναι το πολύ σημαντικό, γιατί το 25ο προσδιορίζει ότι 25 συνεχή χρόνια υπάρχει ένας θεσμός. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Έχει γίνει θεσμός και έχει δεχτεί αγάπη. Ναι, από τον το ότι επί 25 κόσμο. Συνεχή χρόνια, κάθε χρόνο το καλοκαίρι, λίγο πριν το καλοκαίρι μάλλον, στη Συνού Θεατρικού Σταθμού Ηρακλείου, τα σχολεία της πόλης και όχι μόνο της πόλης, γιατί έχουμε από όλο τον νομό συμμετοχές και έχουμε και εκτός νομού αρκετές χρονιές συμμετοχές, έρχονται στη Συνού Θεατρικού Σταθμού και παρουσιάζουν τις δουλειές τους. Όταν πριν από 25 χρόνια ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, ήμουν τότε πρόεδρος στο Σύλλογο. Και ήμουν και αρκετά νεότερος, ήταν κάτι πρωτοποριακό για την εποχή. Τότε μάλιστα ήταν η δύσκολη εποχή του συνδικαλισμού με τις αντιπαραθέσεις, με τις παραταξιακές λογικές και όλα αυτά. Το να έρθει λοιπόν ένα σύλλογο συνδικαλιστικό και να διοργανώσει κάτι πολιτιστικό ήταν πρωτόγνωρο. Ωστόσο, ανοίξαμε δρόμο, δηλαδή την εποχή εκείνη άρχισαν και άλλοι σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα να μιμούνται αυτή την προσπάθεια και να κάνουν πολιτιστικές δράσεις. Σιγά σιγά αυτό εδραιώθηκε και κάθε χρόνο τα σχολεία του νομού σαν να είχαν ένα ραντεβού στο τέλος της χρονιάς και έφερναν να παρουσιάσουν τις δουλειές τους. Ο Σύλλογος τι κατάφερε να κάνει? Κατάφερε να διαμορφώσει τις συνθήκες εκείνες που χρειάζεται για να βγει μια θεατρική παράσταση, δηλαδή να λύσει το θέμα το ηχητικό, του φωτισμού, του χώρου, των σκηνικών και όλα αυτά. Και έτσι τα σχολεία με μια μεγαλύτερη ευκολία να μπορούν τις δουλειές που κάνουν έτσι αλλιώς στην τάξη τους ή στο σχολείο τους να τους παρουσιάσουν και στο κοινό της πόλης. Είναι πολύ σημαντικό, αν σκεφτούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια έχουν συμμετάσχει σχολεία από την Κύπρο. Είχε έρθει η Πατριαρχική Σχολή των Ιεροσολύμων. Έχουν συμμετάσχει εδώ. Υπάρχει εδώ κάποια κυρία η οποία συμμετείχε όταν ήταν μικρό. Και έκανα το κόκκινο χρώμα που μορφαίνει και τα μάγουλα των παιδιών. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Το θυμάσαι ακόμα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μας μένει στη μνήμη. Ναι, είναι εμπειρία. Δύο φορές έχω συμμετάσχει σε αυτό το φεστιβάλ, σε άλλη τάξη βέβαια, σε άλλο σχολείο. Μία χρονιά ήμουν η Κακαλίδα, η αδερφή του Γλάφκου. Ναι, και την άλλη χρονιά ήμουν το κόκκινο χρώμα που αυτό ακριβώς, είναι κάτι πολύ όμορφο. Εσείς αντιλαμβάνεστε, κύριε Μπελαδάκη, ότι μειούνται τα παιδιά στην τέχνη, μειούνται έτσι στο θέατρο. Δεν είναι, σίγουρα μειούνται στην τέχνη, αλλά ο σκοπός είναι να κάνεις πιο συναρπαστική την εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή, μπορεί να διδάξεις μαθηματικά, μπορεί να διδάξεις λογοτεχνία, μπορεί να διδάξεις οποιοδήποτε μάθημα στο σχολείο, με τη δραματοποίηση, με την κατανομή ρόλων, με ένα τρόπο τέλος πάντων που να κάνει πιο συναρπαστική τη διαδικασία, γιατί στο σχολείο υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι ενδιαφέροντα και κάποια άλλα πράγματα που είναι συναρπαστικά. Ο δάσκαλος είναι να καταφέρει, ο στόχος του είναι να καταφέρει να παντρέψει τα ενδιαφέροντα με τα συναρπαστικά. Δηλαδή να μπορέσει, ας πούμε, αυτό που θέλει να διδάξει, που σίγουρα είναι το ενδιαφέρον, να το κάνει με ένα τέτοιο τρόπο που να είναι συναρπαστικό και να μπορεί το παιδί να το κρατήσει στη μνήμη του και να μείνει, να το εμπεδώσει. Όταν λοιπόν καταφέρνεις την εκπαιδευτική διαδικασία να την παντρεύεις με την κίνηση, με το χορό, με τη μουσική και με το θέατρο, τότε σίγουρα μένει. Και αν ρωτήσω με την Νίκη ποιες είναι οι ευχάριστες στιγμές από την όλη εκπαιδευτική διαδικασία από τα 6 χρόνια που ήταν στο δημοτικό σχολείο, νομίζω ότι ανάμεσα στα λίγα πράγματα που θα θυμηθεί θα είναι και η συμμετοχή στο φεστιβάλ τότε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θα σας πω ότι έχουν περάσει πολλές φορές, συμμετείχει ας πούμε για 2-3 χρόνια το Δημοτικό Σχολείο Τσιγκανοπαίδων που είχε ιδρυθεί
κάποτε στο Ηράκλειο. Κοφαλάδα. Και τα παιδιά από το σχολείο Κοφών, ειδικά τα ειδικά παιδιά του ειδικού σχολείου. Και τα παιδιά αυτά κάθε χρόνο ρωτούσαν τη δασκάλα τους πότε θα έρθει η ώρα να ξαναπαίξουν. Ήταν μια φοβερή εμπειρία για αυτά. Πέρυσι η παράσταση Κοφών, να βάλω μια τελεία. Πέρυσι η παράσταση Κοφών έκλεψε πραγματικά όλα τα βλέμματα και συγκίνησε πάρα πολύ. Ήταν μια υπέροχη παράσταση. Ναι, δηλαδή τα παιδιά κινούνταν στη σκηνή, χόρευαν επί σκηνής χωρίς να ακούν τον ήχο. Και ήταν φοβερές στιγμές. Δηλαδή το φεστιβάλ έχει χαρίσει φοβερές συγκινήσεις. Να σας πω ότι το ότι επί 25 χρόνια συνεχίζει και υπάρχει κάθε χρόνο είναι φοβερό, είναι μια σημαντική επιτυχία και οφείλεται σε αυτές τις στιγμές. Και να πω ότι θα συνεχίσει τουλάχιστον να υπάρχει για τα επόμενα χρόνια όσο υπάρχουν δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί τέλος πάντων, οι οποίοι δημιουργούν, γιατί κάθε χρόνο στο τέλος χρονιάς είναι ένα πανηγύρι, δηλαδή έρχεται να εκφραστεί στο θεατρικό σταθμό όλο αυτό το καταστάλαγμα της δουλειάς που γίνεται. Και ο σύλλογος, ο εκπαιδευτικός Νίκος Καζαντζάκης, αυτό που ήθελε είναι να τονίσει τον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό και τον κοινωνικό ρόλο του εκπαιδευτικού. Δηλαδή στην τάξη δεν διδάσκομαι μόνο γνώσεις, αλλά διδάσκομαι στάσεις ζωής, εμπειρίες, συναισθήματα. Και κουλτούρα. Αυτό είναι το σημαντικό, ναι, πολύ κουλτούρα. Σημαντικό. Τώρα δεν φιλοδοξούμε να βγάλουμε κάποια παιδιά ηθοποιούς, όχι βέβαια. Μπορεί αλλά θέλουμε να τους δώσουμε την ευκαιρία μέσα από την ανασχόλησή τους αυτή να λειτουργήσουν ευεργετικά σε αυτά τα παιδιά όλα αυτά τα πράγματα που θα βιώσει μέσα στο θεατρικό σταθμό ή μέσα στη διάρκεια που κάνει τις πρόβες. Γιατί προσέξτε, συμβαίνει πολλές φορές ένας μαθητής που δεν είναι πολύ καλός, που έχει αδυναμίες στα επιμέρους μαθήματα, να είναι ο μαθητής που θα εκφραστεί περισσότερο μέσα από την κίνηση στις παραστάσεις. Βλέπουμε δημοφιλή παιδιά να ξεπετάγονται και να βιώνουν με ένα φοβερό τρόπο, ξεχωριστό τρόπο τη συμμετοχή τους, που τους έδωσε τη δυνατότητα το θέατρο και η συμμετοχή στο φεστιβάλ να το κάνουν και δεν τους έδωσε αυτή τη χαρά ίσως τη συμμετοχή στα μαθήματα. Έτσι. Γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Ή ανακαλύπτουν την καλλιτεχνική τους φλέβα. Έτσι, έτσι. Και αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους. Εγώ φαντάζομαι τώρα ότι θα ήθελα να είμαι παιδί για να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο, για να ζήσω και τα παρασκήνια. Γιατί φαντάζομαι. Είναι απίστευτο. Ναι. Ναι. Να πω για πέρυσι. Να πω πέρυσι με την κυρία Πόπη. Προσπαθώ να θυμηθώ το πείτε. Την κυρία Πόπη Γενιτσαρίδου από το 17ο Δημοτικό Σχολείο. Ανεβάσαμε μία παράσταση πολύ συγκινητική. Το βιβλίο «Το όνειρο» του Αντώνη του Τσαπατάκη, το έχουμε ξανασυζητήσει. Ναι, το έχουμε λοιπόν, συζητήσει. Τα παιδιά δεν μπορούσαν να καταλάβουν την αγωνία, τον ενθουσιασμό. Από πίσω νόμιζαν ότι το ζούσαν πραγματικά σαν αν ηθοποιοί. Κοιτούσαν να δουν αν έχουν ξεβαφτεί, αν έχουν βαφτεί σωστά. Τα ρούχα τους, που θα στηθούν. Και ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία για αυτά. Και ακόμα και τώρα, όταν τα πετυχαίνω πολλές φορές στον δρόμο, με ρωτάνε αν θα ξανανεβάσουν, αν θα συμμετέχουν σε παράσταση. Είναι επιτυχία. Αυτό το πράγμα είναι επιτυχία. Νομίζω στο σημερινό το εξώφυλλο που κρατάτε είναι κάποιες εικόνες από τα παιδιά που ανέβασε πέρυσι η Νίκη την παράσταση αυτή. Και νομίζω ήταν μια πολύ καλή δουλειά που έγινε. Τα παιδιά δεν την ξεχνάνε, έτσι, τα σημαδεύει, το θυμούνται αυτό, θυμούνται τη συμμετοχή. Και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό πράγμα το να ανέβεις πάνω στη σκηνή, να βλέπεις τους προβολείς απέναντί σου, εκείνη την ώρα δεν βλέπεις το κοινό. Είναι οι προβολείς που σε φωτίζουν, αλλά βιώνεις όλη αυτή την ατμόσφαιρα, την αίσθηση που σου δίνει ότι εκτίθεσαι στο κοινό της πόλης. Δηλαδή η συμμετοχή μέσα από το φεστιβάλ δεν είναι το ίδιο πράγμα που το να κάνεις την παράσταση στο σχολείο σου. Στο σχολείο παρουσιάζεις κάτι για να το δουν οι γονείς. Εκεί όμως πια τα παιδιά έρχονται να παρουσιάσουν, να εκτεθούν στο κοινό της πόλης, να βγουν προς τα έξω, να παράξουν ένα πολιτιστικό προϊόν το οποίο το εκθέτουν στην κριτική, στο χειροκρότημα του κοινού και όλα αυτά. Αυτή είναι φοβερή εμπειρία. Okay. Αυτό δηλαδή, όταν συμβαίνει, δεν τους ενδιαφέρει τη στιγμή εκείνη, δεν τους ενδιαφέρει αν πω καλά αυτό ή αν κινηθώ καλά έτσι. Εκείνη τη στιγμή είναι star. Mm. Είναι κάποιος ο οποίος το ζει, το βιώνει, περιμένει το χειροκρότημα. Αυτό. Και αλλάζει και η στάση του και η συμπεριφορά του. Η ψυχοσύνθεση όλη τελείως. Δεν είναι δηλαδή μια παιδική δουλειά που βγαίνει. Εκείνη την ώρα είναι ένα στάρ που βγαίνει και εκτίθεται στο κοινό της πόλης και το κοινό της πόλης έρχεται να καμαρώσει και να χειροκροτήσει αυτή τη δουλειά που την έκανε ποιος, ο δάσκαλος,
ο μαθητής, ο εκπαιδευτικός ειδικότητας και την παρουσιάζει στο κοινό της πόλης. Να ρωτήσουμε λίγο τη θεματολογία. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη θεματολογία στις παραστάσεις? Και να πούμε και με τι ξεκινάμε, γιατί ξεκινάει αύριο το φεστιβάλ. Να πούμε και το πρόγραμμα, αλλά να δούμε και τι. Η θεματολογία, κοιτάξτε, ουσιαστικά, γιατί παλιότερα είχαμε και δουλειά από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ουσιαστικά μας ενδιαφέρει να είναι δουλειές που έχουν γίνει στα σχολεία. Mm. Παλιότερα ήταν μόνο στα δημόσια σχολεία, τώρα υπάρχουν και δημόσια και ιδιωτικά. Μας ενδιαφέρει όμως η δουλειά αυτή να έχει γίνει μέσα στο σχολείο ή τέλος πάντων να είναι μια δουλειά που να είναι με μαθητές και παιδιά σχολικής ηλικίας. Έτσι λοιπόν έχουμε και χοροδίες και συμμετοχές θεατρικές και παιδιά νηπιαγωγείων και όλα αυτά. Θα σας πω λοιπόν ότι ξεκινάμε αύριο με τη χοροδία του 3ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αλικαρνασσού και ακολουθεί αμέσως μετά. Έχουμε κάθε μέρα δύο παραστάσεις. Η πρώτη παράσταση ξεκινάει στις 7 η ώρα, η δεύτερη ξεκινάει στις 8. Ακολουθεί μετά η Σχολή Θεάτρου Νότος σε μια παράσταση Ο Πόλεμος Μα Ποιο Πόλεμος. Ίδια ημέρα, δύο παραστάσεις. Την ίδια ημέρα. Λοιπόν. Στις 30 του μηνός, την επόμενη μέρα, έχουμε τα Ζουζουνάκια. Είναι ένα νηπιαγωγείο, το ειδικό νηπιαγωγείο Τα Ζουζουνάκια, τα οποία έχουν δύο παραστάσεις με τα παιδιά προνηπίων και νηπίων, που σε μια παράσταση που έχει τίτλο, ή ο τίτλος μάλλον των παραστάσεων είναι Τα παιδιά δίνουν τη λύση για να σώσουμε τη φύση. Και οικολογικά μηνύματα. Ακολουθεί μετά το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρχανών. Ο κύριος Κοκοντρούλης μαθαίνει για την κυκλοφοριακή αγωγή. Τα παιδιά με ένα ιδιαίτερο τρόπο θα μας δώσουν να καταλάβουμε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής που τα έχουν δουλέψει μέσα στο σχολείο. Ακολουθεί το Λύκειο Ελληνίδων σε δύο παραστάσεις. Η πρώτη παράσταση στις 7 έχει ως θέμα το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Σέξπιρ. Ενώ η δεύτερη παράσταση που θα ακολουθήσει στις 8 πάλι το Λύκειο Ελληνίδων, Ερωτόκριτος και Αρετούσα του Βιτσέντου Κορνάρου. Ακολουθεί μετά την επόμενη μέρα. Μάλλον υπάρχει ένα κενό την Κυριακή, γιατί έχουμε τις εκλογές, οπότε αναγκαστικά θα είναι εκείνη τη μέρα τα παιδιά, δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν. Και ακολουθεί τη Δευτέρα μετά το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου σε μια παράσταση Ελεύθερη Πολιορκημένη του Διονύσου Σολομού στις 7 η ώρα, και στις 8 αμέσως μετά έχουμε το 45ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου στην παράσταση Όρνηθες. Και δύσκολο έργο. Δύσκολο έργο, ναι, το οποίο όμως το αποδίδουν τα παιδιά. Να ξέρετε ότι η αρχαία τραγωδία, παρόλο που τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου δεν έχουν διδαχτεί όπως ας πούμε τα παιδιά του Γυμνασίου, ναι, οτιδήποτε. Έχουμε φοβερές συμμετοχές και πολύ καλές ερμηνείες των παιδιών, σκηνικά, κοστούμια, πολύ καλές δουλειές. Και όλα αυτά. Στη συνέχεια, σκηνικά και τα. Έχουμε το Δημοτικό Σχολείο Ασημίου, η 6η τάξη, σε μια παράσταση που έχει με θέμα Όταν τα παιδιά συναντήσουν τον Έσωπο. Ακολουθεί το 28ο και 57ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου σε μια παράσταση με θέμα πάλι τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου. Στη συνέχεια την τελευταία ημέρα έχουμε το Δημοτικό Σχολείο Σκαλανίου, το σχολείο είναι η ζωή, και ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο, το Junior Academy, χερονάσιο σχολή, με το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Να πω εδώ ότι όπως βλέπετε υπάρχουν συμμετοχές παιδιών από την Ήπεθρο. Δηλαδή έχουμε σχολεία από το Ασίμι, το Αρκαλοχώρι, το Σκαλάνι, τις Αρχάνες. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά αυτά, γιατί αναγκάζονται να έρθουν να κάνουν μια πρόβα στο ιατρικό σταθμό, να φύγουν και να ξαναέρθουν. Αλλά τους αρέσει αυτή, παρόλο που υπάρχει μια ταλαιπωρία, την κάνουν πολύ ευχάριστα, γιατί είναι ξεχωριστή εμπειρία για ένα σχολείο από την Ήπεθρο να έρθει και να παρουσιάσει τη δουλειά του εδώ στην πόλη. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και αυτό που δεν τονίσαμε όμως είναι ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Ναι, να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια αυτή γίνεται σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Κρήτης. Και βεβαίως υπάρχουν και αρκετοί άλλοι έτσι ευαίσθητοι επιχειρηματίες οι οποίοι στηρίζουν τις προσπάθειες αυτές. Όπως θα δείτε μέσα στο έντυπο υπάρχουν κάποιες καταχωρήσεις ας πούμε ευαίσθητων ανθρώπων που θέλουν βοήθησε κάθε χρόνο να είναι και να βοηθούν την προσπάθεια. Να πω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου κάθε χρόνο είναι εκεί, κάθε βράδυ προσπαθεί να εξυπηρετήσει όλο αυτό το κοινό που έρχεται δωρεάν, είναι ελεύθερη είσοδος, και θα χαρούμε και φέτος να τους υποδεχτούμε στη Συνήθεια Θεατρικού Σταθμού μαζί με τα παιδιά τους, να ζήσουν ξεχωριστές εμπειρίες τα βράδια εκεί στην αίθουσα του Θεατρικού Σταθμού. Είναι μια γιορτή. Νομίζω ότι πρέπει να έχει μεγάλη γιορτή. Πρέπει να έχουμε τους πρωταγωνιστές αυτής της γιορτής μία από αυτές τις μέρες. Να τους γνωρίσουμε, τους ηθοποιούς, επαγγελματίες, τους star.
να έρθουν και να μας μεταφέρουν την εμπειρία τους. Τι θα ζήσουν, τι θα δούμε. Τονίσαμε τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα μιας παράστασης και ότι τα παιδιά που λαμβάνουν μέρος στην παράσταση μαθαίνουν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι μαθαίνουν και από τις άλλες παραστάσεις. Δηλαδή, εκείνο θα παρακολουθήσουν ναι. κάποια παράσταση. Και παρακολουθούν ναι. μετά, έτσι. Συνήθως υπάρχει ένας. Δεν θα έλεγα. Ευγενής ανταγωνισμός. Δεν είναι ακριβώς ανταγωνισμός, δηλαδή υπάρχει το ενδιαφέρον να δούμε τι είναι η άλλη παράσταση. Mm. Θυμάμαι όταν συμμετείχε στο Δημοτικό Σχολείο της Κανοπέδων, κάθε βράδυ όλα τα παιδιά ήταν εκεί, ήταν μπροστά στο χώρο αυτό του Μεσολαβία, ανάμεσα στα έδρανα, στις καρέκλες και στη σκηνή, παρακολουθούσαν όλες τις παραστάσεις και αν ήταν κάποια παράσταση που ήταν πολύ εντυπωσιακή και ξεχωριστή, τους άκουσες να λένε. Λες να είναι αυτή πιο καλή από τη δική μας. Υπήρξε δηλαδή αυτό το ενδιαφέρον, το δικό μας να είναι κάτι καλό, να είναι κάτι που θα εντυπωσιάσει. Έτσι λοιπόν, κάθε βράδυ όλα τα περισσότερα θεατρικά σχήματα, ομάδες, έρχονται είτε οι εκπαιδευτικοί, είτε και οι γονείς, είτε και τα παιδιά, για να δουν και να παρακολουθήσουν και τις άλλες παραστάσεις, να τιμήσουν και τα άλλα σχολεία. Και έτσι λοιπόν η σκηνή θεατρικού σταθμού είναι κάθε βράδυ γεμάτη με τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς που έρχονται να παρακολουθήσουν και να δουν τις δουλειές αυτές των παιδιών. Τέλεια, πολύ όμορφα. 25ο Παιδικό Φεστιβάλ λοιπόν Θεατρικής Έκφρασης ξεκινάει αύριο 29 Μαΐου και τελειώνει στις 5 Ιουνίου. Η ώρα έναρξης αύριο για την πρώτη παράσταση είναι στις 7 και ακολουθεί αμέσως η δεύτερη παράσταση, 7.30. Και συνεχίζεται έτσι κάθε μέρα, είτε με μία είτε με δύο παραστάσεις, μέχρι και τις 5 Ιουνίου. Αυτό το φυλάδιο θα μπορούμε να το βρούμε κάπου εμείς, αυτό το φυλάδιο θα διανέμεται δωρεάν στην είσοδο του θεατρικού σταθμού και βεβαίως θα διανεμηθεί και στα σχολεία της πόλης, που θα έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές να παρακολουθήσουν όλο το πρόγραμμα και τις παραστάσεις και να ξέρουν ποιο βράδυ είναι ποιο σχολείο. Να πω επίσης ότι κάθε βράδυ στο φουαγέ του θεατρικού σταθμού θα υπάρχει μια έκθεση εικαστικών η οποία θα γίνεται από τη σχολή σχεδία, σχολή εικαστικών και να πω και ότι είναι σημαντικό για τα παιδιά να νιώσουν αυτό το χειροκρότημα του κοινού της πόλης και να επιβραβεύσει αυτή τους την προσπάθεια γιατί είναι ένας πολιτισμός ο οποίος βγαίνει από τα κάτω, δηλαδή ένας πολιτισμός που παράγεται αυθεντικά από τις ψυχές των παιδιών και των δασκάλων. Να πω μερικά νούμερα που ίσως είναι χρήσιμα, ότι φέτος θα συμμετέχουν περίπου 500 μαθητές και μαθήτριες, θα είναι δηλαδή οι ηθοποιοί που θα περάσουν τη σκηνή, και περίπου στους 50 θα είναι οι συντελεστές, οι εκπαιδευτικοί, οι εμψυχωτές, όλοι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν με τις θεατρικές ομάδες για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Κύριε Μπελαδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας μεταφέρετε έστω και λίγο σε ένα παραμύθι, δηλαδή σε ένα χώρο με πολύ γέλιο και πολύ διασκέδαση, χαρά, άγχος, αγωνία. Πολύ ωραία και πράγματα. Η έκπληξη κάθε φορά είναι πολύ μεγάλη, γιατί ποτέ δεν είναι αυτό που νομίζεις ότι θα δεις ή που περιμένεις. Είναι κάτι ακόμα καλύτερο. Και κάθε φορά τα παιδιά δίνουν πραγματικά το 100% του εαυτού τους. Και πιστεύω ότι αξίζει να βρεθείτε εκεί και να θαυμάσετε. Και εμείς θα βρεθούμε. Σκέφτηκα κάποια στιγμή ότι δεν είχα το χρόνο να το κάνω. Να έβρισκα κάποιες φωτογραφίες από τότε που η Νίκη έκανε τη φωνή του χρώματος της φύσης. Είπαμε να μην πούμε ότι είχατε ποτέ μου καλεσμένο. Και να φέρω και κάποιες φωτογραφίες από τότε που έκανε την Ακακαλίδα, την κόρη του γιου του Μίνωα. Και να δείτε το πώς ήταν η ατμόσφαιρα της εποχής εκείνης. Τι δραματικότητα είχε. Ο Στέλιος λέει θα δώσει και χρήματα για να έχουμε τις φωτογραφίες. Είναι μια φάση η οποία ξαφνικά η Νίκη ανακαλύπτει το χρώμα και έχει μια. Κάνει αυτό το αχ που είναι αυτό το χρώμα. Αυτό είναι όταν έκανα το κόκκινο. Την Ακακαλίδη ήμουν πολύ δραματική. Αλλά σας λέω, τυχαίνει πολλές φορές και συναντάω παιδιά που έχουν περάσει από κάποια φεστιβάλ και μου λένε ότι ήταν από τις πολύ μοναδικές και ίσως και λίγες στιγμές που έχουν μείνει χαραγμένες στη ζωή τους από το πέρασμά τους από το δημοτικό σχολείο. Είναι αξέχαστες εμπειρίες. Είναι τρομερή εμπειρία και συγχαρητήρια, μπράβο σας. Καλή επιτυχία λοιπόν και πάλι για ακόμα μία φορά. 25ο Φεστιβάλ Θεατρικής Έκφρασης. Θα είμαστε εδώ να μεταφέρουμε και τον θα παλμό. Θα τον μεταφέρουμε τον παλμό. Θα πηγαίνουμε κι εμείς. Θα πάμε. Ναι, θα πάμε. Βέβαια θα πάμε. Θα σας μεταφέρουμε. Και κάπως έτσι πρέπει να κλείσουμε.
Και όλα σήμερα. Ναι. Θα πρέπει θεατρικά, να σας ευχαριστούμε. Όμορφα, καλλιτεχνικά. Και εμείς έχουμε δώσει ήδη πολλές προτάσεις για αυτές τις μέρες στην πόλη μας. Μπορείτε εσείς να τις ακολουθήσετε, να ψάξετε έτσι, να ενημερωθείτε και για άλλες τόσες. Εμείς εδώ θα είμαστε και αύριο. Εδώ θα είμαστε και αύριο, 4 η ώρα και το βράδυ 10 η ώρα. Επανάληψη. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας και μας κάνετε παρέα. Και να σας ευχαριστήσουμε για τα όμορφα λόγια που λαμβάνουμε πολλές φορές και δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε, να τα σχολιάσουμε. Και στο δρόμο καμιά φορά που μας συναντάτε και μας τα λέτε και σε μηνύματα που μας στέλνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, το ζήσα τώρα κι εγώ σαν να είμαι στο θέατρο. Το ζει. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Γεια σας.